κάτω από άκρα μυστικότητα έφτασε νωρίς το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης ο 43χρονος κτηνοτρόφος, συνοδευόμενος από τον ποινικολόγο Γιώργο Στιακάκη, ενώπιον του εισαγγελέα παραδόθηκε δηλώνοντας συντετριμμένος από τις συνέπειες των πράξεών του. «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια». Έκλαιγε. Είπε ότι αυτό το πράγμα δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος από τον εαυτό του. Τρελάθηκε, δηλαδή σκεφτόταν ότι δεν υπάρχει λόγος να ζω, ότι είναι αυτό που έκανα. Καταστράφηκα, κατέστρεψα τους ανθρώπους. Τη λύπη του για κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται άδικα και τη συγγνώμη του κατηγορουμένου στην οικογένεια των θυμάτων μετέφερε λίγο αργότερα ο Γιώργος Στιακάκης, ο οποίος όπως περιέγραψε μεσολάβησε στο 48ωρο θρίλερ που προηγήθηκε μέχρι ο κατηγορούμενος να πιστεί να παραδοθεί αντί να βάλει τέλος στη ζωή του. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αυτό είναι το σημαντικότερο, αυτό είναι το βασικό. Οφείλουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το προαιστικό με ευλάβεια και σεβασμό. Νιώθω βαθιά υπεύθυνος σε αυτά που πρέπει να πω και μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία το παρήγορο είναι ότι ευτυχώς κάποιοι άνθρωποι μπορέσαμε και κυρίως η οικογένειά του να τον αποτρέψει από το απονοημένο. Ο φωνιάς, πατέρα μου. Όπως περιέγραψε, ο 43χρονος μόλις συνειδητοποίησε τι έκανε, κατέρευσε και γυρνούσε μόνος του στα ορεινά, αποφασισμένος να αυτοκτονήσει, όπως ανακοίνωσε στο τελευταίο του τηλεφώνημα προς τη σύζυγό του. Δύσκολες ώρες, και ήταν δύσκολες ώρες γιατί αυτό συνειδητοποίησε ότι κατέστρεψε τη ζωή του για κάτι το οποίο το είχε μετανιώσει. Βρέθηκε σε μια κατάσταση την οποία θα δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή. Για μένα, επαναλαμβάνω, αυτή τη φάση δεν είναι σημαντικό. Να του κάνουμε ό,τι έκανε τον ανθρώπο και να τον επεσοκόβουμε. Κομμάτι, κομμάτι. Να πληρώσει με το ίδιο νόμισμα το κακό που έκανε στην οικογένειά του ζητούσαν οι συγγενείς των θυμάτων που συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο μόλις πληροφορήθηκαν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν στο γραφείο του εισαγγελέα. Εξοργισμένος ζητούσε να βρεθεί τετατέτ με τον κατηγορούμενο και ο 52χρονος γαμπρός του θύματος που τραυματίστηκε ελαφρά από τα σκάγια. Ο 52χρονος που έχει πάρει εξιτήριο μίλησε για εμψυχρό εκτέλεση. Σκότωσε τον παπεθερό μου, ότι σκότωσε τον κουνιάδο μου, ότι τραυμάτισε εμένα και ζω χάρη του Θεού. Τι να σου πω. Εμψυχρό. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνηγορός του Γιώργος Κοκοσάλης. Μια στιγνή δολοφονία, μια ανόητη και άνανδρη ενέργεια. Κάποιος αποφάσισε να πάρει το καραμπίνα του και να πάει να καθαρίσει κόσμο. Την ίδια στιγμή ο 43χρονος κατηγορούμενος απαντώντας στις ερωτήσεις του εισαγγελέα δήλωνε μετανιωμένος για τις συνέπειες των πράξεών του χωρίς να αναφέρεται στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη φωνική συμπλοκή. Νιώθει βαθιά, όχι με τα μέλη, γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας ισχυρισμός υπερασπιστικός. Ότι, και σας λέω στην κυρία εισαγγελέα ότι τι έγινε δεν έχει σημασία να περιγράψει, έκλαιγε. Και εγώ του λέω συγχαρητήρια που ανάλαβε τα φωνιά, τι να του πω παραπέρα. Η καθυστέρηση στον καθορισμό της προθεσμίας που έλαβε για να προετοιμάσει την απολογία του φόρτισε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Το ξέσπασμα των συγγενών των θυμάτων έφτασε στο αποκορύφωμά του όταν οι αστυνομικοί τους ενημέρωσαν πως είχαν ήδη φυγαδεύσει τον κατηγορούμενο.